Παρασκευή, ξεδίπλωσε σε συνέντευξή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κατοχικός ηγέτης Μουσταφά Κιτζή. Την ώρα που καταγράφεται μια εμφανής κινητοποίηση των Ηνωμένων Εθνών για επαναφορά των πλευρών σε τροχιά διαπραγματεύσεων, ο κ. Ακιτζή δείχνει να επιμένει σε κατά προτεραιότητα επίλυση του θέματος των υδρογών ανθράκων. Ομοίως και τα θέματα της πολιτικής ισότητας. Παρά τα αυτά, θεωρεί σχεδόν δεδομένη την πραγματοποίηση άτυπης πενταμερούς διάσκεψης μετά την τριμερή με τον Γενικό Γραμματέα το Σεπτέμβριο. Το ρεπορτάζ είναι του πολιτικού μας συντάκτη Χρήστου Χαραλάμπους. Σε καλό αποτέλεσμα, το οποίο όμως διασυνδέει άμεσα με το φυσικό αέριο, προσβλέπει από τη συνάντηση με τον Αναστασιάδη την 9η Αυγούστου, Μουσταφά Κιντζή. Σε συνέντευξή του στο ΚΙΠΕ μίλησε για τέτα-τέτ με ανοιχτή καρδιά, που περιλαμβάνει όμως και το θέμα των υδρογών ανθράκων, έστω και αν παραδέχεται πως δεν αποτελεί κεφάλαιο του Κυπριακού. Türkiye yetkilileri biraz da Rum tarafından da gelen mesajlarla ilgili olsa gerek farklı modeller de konuşulabilir dediler. Ama federasyon artık masada değil de demediler. En azından son dönemlerde böyle bir söylem yoktur. Bütün seçenekler masada olsun ve bu seçeneklerden müzakere ederek bir sonuç alalım denmektedir. Την ίδια ώρα επανέλαβε βεβαίως φορτικά την τουρκική αντίληψη για την πολιτική ισότητα, ερμηνεία που εδώ και δύο χρόνια αποτελεί βραχνά για τις διαπραγματεύσεις. Burada önemli olan nokta tabii ki şudur, altı çizilmesi gereken. Desentralizasyonu yaparız ama ne kadar yaparsak yapalım, sınırlı da olsa az miktarda yetki merkezde kalacak. İşte sorun buradadır. Bu kalacak olan yetkiler çerçevesinde kararlar nasıl alınacak? Anlaşmazlık noktası orada. Yani eğer bir taraf derse ki diğer tarafın oyuna ihtiyaç olmadan ben kendi çoğunluğumla bu kararları alayım, o zaman bu federasyon olmuyor. Κατά τα άλλα, αναμένει θετικό αποτέλεσμα από τη συνάντηση, θεωρεί την τριμερή με τον Γενικό Γραμματέα δεδομένη, ενώ επαναλαμβάνει ότι οδεύουμε ολοταχώς για άτυπη πενταμερή, προς ξεκαθάρισμα, όπως δηλώνει, του σκηνικού. Ama beşli gayri resmi görüşmeden bahsediyoruz. Çünkü hiç kimse resmi bir şekilde Kramontana'da olduğu gibi gidelim ve yeni bir çöküşle karşılaşalım arzusunda değil. En azından ben değilim. Ama gayri resmi bir görüşmenin bile iyi planlanması elbette gerekir. Dolayısıyla tüm tarafların olacağı bir gayri resmi toplantıda tam olarak ne istiyoruz, hedef nedir ve bu ortak vizyon mevcut mu? Ve söylediklerimizin de altı dolu mu? Για την περίκλειστη αμόχωστο έδειξε να διαφωνεί με τις κινήσεις ο Ζερζάη, στον οποίο όμως έδωσε πλήρη κάλυψη. Την ίδια ώρα μάλιστα που έσβηνε εκ των προτέρων την όποια σκέψη για προώθηση του θέματος ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι αναφορές Ακιντζή αναμένεται να απασχολήσουν το Συμβούλιο Αρχηγών τη Δευτέρα στο Τρόδος, όπου θα επιχειρηθεί η κατάληξη της πολιτικής ηγεσίας σε κοινή γραμμή προσέγγισης των διεργασιών. Αυτά από τον κατοχικό ηγέτη, 6 μέρες πριν από